13 στο last 13. Dance μας. Ναι, στο last dance μας. Σοκ και δέος δηλαδή. Σοκ και δέος. Εγώ βέβαια για έναν άνθρωπο στεναχωριέμαι εδώ μέσα. Για σένα είμαι σίγουρος ότι εδώ με Άρη Παναγιωτήδη, γιατί ανακοινώθηκε ο πατρινέρ σου. Θα πούμε πράγματα. Θα σπρωχτεί και λίγο πιο πάνω η εκπομπή. Ναι, εγώ για έναν άνθρωπο στεναχωριέμαι. Για τον Θανάση τον Πολίτη. Ακριβώς. Για αυτόν τον άνθρωπο. Καλά, θα έρχομαι να τον βλέπω. Δεν θα λύσω από τον όμιλο. Απλά θα είμαι το πρωί. Μην τον ξεχνά τον άνθρωπο. Ένα γεια. Δεν μπορώ. Ούτσαλ είναι το πρότυπό μου, Θανάση. Σωστό. Έτσι, από αυτόν έχω πάρει πάρα πολλά. Σωστό. Και δεν είναι και τυχαίο. Από αυτόν έχω πάρει πάρα πολλά. Τα τσίπησα και πατάω πάνω στα βήματά του. Μπράβο. Ακόμα είμαι σε... Πάνω στις πατημασιές του στο χιόνι, ναι, έρχονται τα πόδια του Νίκου Κουλιανού και κουμπώνουν. Ναι, δηλαδή με τα ρεπό αυτά που έπαιρνε τις άδειες, τα έτσι. Δηλαδή μαθαίνω ακόμα. Αλλά τον λυπάμαι γιατί. Γιατί τώρα θα χρειαστεί να πιεστεί. Θα ζοριστεί τώρα. Γιατί? Γιατί 3-5 θα έχουν δεύτερη ώρα γραμμές οι άλλοι. Θα πρέπει να τον ζαλίζουν, βάλε βγάλε. Ενώ είχε ένα πολύ ήρεμο, ξεκούραστο 4-5. Χαλαρό. Κάτι θα κάνει, είναι μαχητής. Θα φέρνει το Μάριο. Είναι φάιτερ. Θα φέρνει το Μάριο από το σχολείο να βάζει γραμμές. Το παιδί δεν μπορεί να δουλέψει. Είναι φάιτερ, είναι φάιτερ, δεν μάσα. Θα παλέψει, φίλε. Μενίκη και μετά. Αν είναι φάιτερ, τον πάρω στο κανάλι. Ναι, και μετά, ναι. 5 με 7 πάλι θα. Δηλαδή δεν το συζητάμε, ρε φίλε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τώρα πλέον συνειδητοποιούν άπαντες ότι ήρθε η τελευταία. Το κύκνιο άσμα. Εντάξει, cool. Εντάξει. Είναι λίγο σοκαριστικό, ρε φίλε. Θα το καταλάβω τη Δευτέρα. Είναι σοκαριστικό, ναι. Ακόμα δεν το έχω καταλάβει. Γιατί τη Δευτέρα θα καταλάβω, όπου θα σας ακούω με τον Παναγιωτήδη, ας πούμε. Βέβαια, έχουμε λείψει και άλλες φορές τα ταξίδια. Κοίταξε, έχεις κάνει και την άδεια. Αλλά η καθημερινότητά σου. Θα αλλάξει, ναι. Είναι τελείως διαφορετική. Ήταν συνειδητή επιλογή και το ξέρεις. Και δεν είναι φετινή καν. Ναι, δεν είναι φετινή. Δηλαδή παλεύεις. Προπέρσινη. Όχι πέρσι, παραπροπροπέρσινη. Παλεύεις με τα θηρία, ας πούμε. Αλλά χαίρομαι γιατί εσένα δεν θα σε χάσω τους άλλους. Καλά, εμένα δεν με χάσω. Χάνετε. Δηλαδή, όχι, αν έφευγα και έχανα ένα δίδυμο το οποίο ξέρω εγώ, εντάξει, τώρα έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Ναι, καλά, δεν το ξέρω. Το σίγουρο ότι αυτό δεν με απασχολεί. Δηλαδή θα έφευγα και θα ήμουν λίγο πικραμένος. Τώρα ξέρω ότι εσένα θα σε βλέπω πρωί, μεσημέρι, ούτω ή άλλω. Μπορεί και βράδυ. Οριακά πιο πολύ από τις γυναίκες μας. Φοβόμαστε έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Ξέρεις τι είναι το ιδιαίτερο για μένα. Εγώ, αν σκεφτείς το 2022, δηλαδή μιλάμε για 2002. 2002 ακριβώς. Εγώ το 4 λοιπόν. Τον είπα εδώ. Ναι. Εγώ το 4 τελείωσα το σχολείο. Μαθητούδη. Ακούγαμε εκπομπή, δηλαδή εγώ που ήμουν ακροατής. Ναι, η δεκαετία που μας χωρίζει αυτή είναι σημαντική εν τέλει. Ήμουν ακροατής γιατί το 2 που είχα τελειώσει, που το 4 τελείωσε το σχολείο, το 2 που την ώρα που θα έπρεπε να διαβάζω, είναι, εγώ ακούγα την Μπέτη. Άκουσε την Μπέτη να λέει. Μπράβο, και την Μπέγκη Ζήνα. Μπέγκη Ζήνα, τι θα ακούσει. Γιατί τότε ήταν χρόνια με Μπέγκη Ζήνα. Και με αυτά. Ναι. Όντως από τότε τα στοιχηματικά 6 το απόγευμα ήταν στα φόρτε του. Μετά, όσο με έκαναν, επειδή ξέρω όταν δεν ήμουν και σχολείο και απόγευμα θα έκανα άλλα πράγματα κλπ. Χάθηκα από το απόγευμα. Ναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που προσωπικά εγώ άκουγα ραδιόφωνο, δηλαδή εκείνη τη, γιατί άκουγα συνέχεια. Άκου, δηλαδή το Μετρόπολης Φουλ, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Ναι, όντως. Και το απόγευμα ειδικά, γιατί ήσουν εσύ μετά, ανάλογα την ημέρα ήταν και η αντίστοιχη οπαδική εκπομπή της κάθε ομάδας. Πότε πάω, πότε άριστα. Τέλος πάντων, κάποια θα πω εγώ με πολύ μεγάλη ευθύνη αυτό που θα πω. Κάποια λάθη. Λάθη ήταν αυτά. Ναι, ήταν τα οποία δυστυχώς παίξαν ρόλο, αλλά ξεκινούσαμε και ακούγαμε κανονικά από μεσημέρι. Έχανα μόνο τις ώρες σχολείου. Ναι. Μετά ερχόμουν Σουπεράδες, Παρασίδη, Πετρουλάκη, εσύ. Μέχρι το βράδυ που κοστίζει, ας πούμε. Ναι, ταξιαρχίες το βραδάκι. Άρα λοιπόν για μένα είναι επίσης που σε έχω δει και από την απέναντι πλευρά του ακροατή, ας πούμε, μόνο. Φοβερό. Είναι επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί σκέψου πώς ήταν και μεγάλοι άνθρωποι. Άλλο που έχουμε πιτσιρία. Πώς είναι μεγάλοι άνθρωποι που απόγευμα σε ακούνε τόσα χρόνια. Και τώρα θα ανοίξουν τη Δευτέρα γιατί είναι πολύ δύσκολο. Πάλι εσένα που είσαι εδώ, είσαι σημαντική. Είσαι ο ένας ο πυλώνας από τους δύο, από τους τρεις μάλλον, έτσι, γιατί ο άλλος ήταν ο απέναντι. Οι δύο πυλώνες ήταν εδώ. Εμείς θα είμαστε το πρωί. Ωραία. Απλά θα αλλάξει θα και η δικιά μου. Κάτι πολύ ρεαλιστικό. Εγώ στο Μετρόπολη είμαι 5 χρόνια. Ναι. Εσείς 22. Δηλαδή, κάποιος είχε ταυτισμένο το απόγευμα, έβαζε το απόγευμα και ήξερε ότι θα ακούσει Νίκο Κουλιανό. Η συνήθεια στο ραδιόφωνο είναι το νούμερο ένα πράγμα. Ασχέτως αν διαφωνούσαν ή συμφωνούσαν. Ναι. Γιατί είχε πολλά στάδια. Από στοιχηματική, μετά πήγε σε λίγο πιο ποδοσφαιρική κτλ. Ανάλογα και τον παρτενέρ. Ήξερε ότι θα βάλει 6 ώρα και θα ακούσει Μετρόπολη και θα ακούσει Κουλιανό. Πάντως θα μείνει στην ιστορία. Εσύ. Ναι. Διότι είσαι ο μοναδικός παρτενέρ που τρώει τον Κουλιανό. Σας το είπα εγώ. Έτσι. Πια. Είσαι μοναδικός. Θανάση, έχω φάει εδώ. Πω, κόσμο και κοσμάκι. Για τον κόσμο. Πρέπει να κατέβει απεργία ο άλλος απέναντι.
Δηλαδή Μαραγκού, Κωστάρα, Κυπλιάκου, Κυλώνιδε. Έχω φάει πολύ. Βγαίνανε κάποιοι υποψήφοι YouTuber και λέγανε ότι ο Κουλιανός τρώει του συνεργάτε του και ότι κάνει κουμάντο στο ραδιόφωνο. Σωστά. Τώρα κάτσα πάω στον Μπάσαλο. Τώρα. Το τι γίνεται, τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, πώς έλεγε και άλλο συμπεράσα από την Κατερίνη, λοιπόν, τι θέλει τον Κούπερ, θέλετε να σα φέρει. Λοιπόν, ο Σαρόπουλος έφαγε, λέει τον Κούπερ. Έφαγε ο Σαρόπουλος. Αυτό θα μείνει στην ιστορία, Μιχάλη, αυτό καταγράφεται επίσης. Και είναι ικανή να ξέρει. Να βγουν ικανέ τη Δευτέρα την κουβέντα. Καλά, ρε Σαρόπουλε. Έφαγε στο άλλο. Κρατήσανε εσένα και αυτόν τον άλλο που είναι 22 χρόνια. Κρατήσανε εσένα, βρε Δετσαλή. Εγώ πάντω αυτά τα 4 χρόνια και εδώ πέρα, όπω και με τον Πλιάκο, όπω και με τον Κιλόνι, τα καταχάρηκα. Πέρασα καταπληκτικά πραγματικά με ωραίε στιγμέ. Και περάσαμε όπω εδώ. Στέλνω και πολλά μηνύματα και ο φίλος μου ο Μίλτος που λέει τα απογεύματά μας τέλος πάντων και περάσαμε στιγμές με δύσκολες καταστάσεις, με άλκη, έτσι. Με ευχάριστες στιγμές για μένα, με ΠΑΟΚ πρωτάθλημα, με δυσάρεστες στιγμές. Με Λουτσέσκο αποχωρήσεις. Ναι, είχαμε στιγμές ωραίες, ρε παιδί μου. Κοίταγε. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι. Κοίταξε. Είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, ναι. Προσωπικά και νομίζω πάρα πολλοί κόσμος που είχε συνδέσει το απόγευμα και το Μετρόπολης με τον Νίκο Κουλιανό που θα βάλει τη Δευτέρα και δεν θα σε ακούσει. Ναι. Γιατί θα βάλουνε. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος θα πει: δεν μπορώ να ακούσω χωρίς τον Νίκο. Θα του συνηθίσει μετά. Και θα σου πω τι γίνεται. Ναι. Εγώ με αυτούς τους ανθρώπους τους καταλαβαίνω, και λέω ότι έχουν δίκιο. Ασχέτως αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τον Σαρόπουλο, ασχέτως αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τον Κουλιανό, όταν ακούς μια φωνή 22 χρόνια. Είναι σαν να ξυπνάω κάθε πρωί και να βλέπω τη γυναίκα μου, παιδί σου. Δεν σκόπω. Ναι, φεύγουν από τη δουλειά του. Υπάρχουν ειδικά κόσμο στο εξωτερικό. Φεύγαν από τι δουλειέ του και ακούγαν Κουλιανό. Ναι, ήταν απλά να πούμε, εντάξει. Γιατί θα ακούσουν 1000 μια πολύ συνειδητή επιλογή δικιά μου. Πάρα πολύ συνειδητή. Διότι δεν. Είπαμε στη ζωή μα επιλογέ μα. Βάζουμε ιεραρχία. Δεν μπορούσα να κάνω κάποια πράγματα με το παιδί μου, να το χορτάσω, ενδεχομένω με τη γυναίκα μου. Και κάποια στιγμή μετά από 22 χρόνια και αυτό. Αυτό το πράγμα εμένα με κούρασε. Θέλω να ανοίξω τα φτερά να κάνω και άλλα πραγματάκια. Έτσι. Ανάλαβα, θα με τσιτώσουν εμένα, ρε παιδί μου. Okay. Γιατί ως άλλος κάνουμε ραδιόφωνο. Από ό,τι δεν κάνουμε, κάνουμε, έτσι. Και είναι ωραίο να υπάρχουν και νέες προκλήσεις. Μπράβο. Και άσε που μου αρέσει προσωπικά εμένα να έρθουν και άλλοι από πίσω. Πραγματικά είναι κάτι που ψάχνω, το θέλω. Δηλαδή τώρα θα μου πεις δεν έρχεται κανένας νεαρίας, έρχεται ένας πολύπειρος πάλι. Αλλά εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Και επίσης νομίζω ότι μετά από κάποια στιγμή όταν νιώσει κάποιος τον κορεσμό, γιατί στην προκειμένη περίπτωση εσύ κορέστηκες. Μπράβο. Το είπες και μόνος και, και φθαρσός ότι ξέρεις τι, έφτασα σε ένα ταβάνι. Το οποίο μετά μπορεί να μην σε βοηθούσε να το κάνεις και όπως γούσταρες να το κάνεις. Όχι, πέρασα πολύ καλά. Γιατί όταν μπαίνω εδώ μέσα τα ξεχνάω όλα. Αλλά όπως είπες, έφτασα σε ένα ταβάνι και λέω: όπα, φτάνει. Εντάξει, οκ. Okay. Τη στιγμή που κάνουμε και το πρωινό. Νοήτερες. Και θυμάμαι και κάποιες ατάκες του Γιώργου, του Θόδωρου του Παρασίδη, ο οποίος μου έλεγε πάντοτε: να μην υπάρχει αυτή η τριβή τόσο πολύ. Δεν το ρωτούσα. Εσύ, Θόδωρο, γιατί κάνεις μόνο μία ώρα. Άσους μου λέει να σε ψάχνουν. Χρειάζεται, λέει, να εκτίθεσαι συνέχεια. Δεν χρειάζεται. Άμα κάνεις καλά δουλειά σου, θα σε ψάξουν. Καλά, 100%. Έτσι. Εντάξει. Κοίτα, είναι δύσκολο. Ναι. Θα βγαίνω στο Βλαχόπουλο όμως, έστω μια από τον είδα, γιατί με γυρίζει τα μυαλά. Θα βγαίνω, δεν μπορώ να τον αποχωρήσω. Θα βγαίνω από τον Βλαχόπουλο, δεν έλαγα. Επειδή λοιπόν τον κούρασαν τα απογεύματα, θα το φάμε στη μάπα εμείς τώρα. Και όχι απλά το φάμε στη μάπα, θα το φετουζάρεις κιόλας. Μαζί μου θα κλείνεις. Μαζί μου θα κλείνεις. Εγώ δεν μπορώ, λέω, θέλω Βλαχόπουλο, μου βάλα δίλημα. Μπούζω Βλαχόπουλο, λέω Βλαχόπουλο. Εγώ, παιδιά, θέλω εκεί να βγαίνω. Το Μπούζο ξέρει έλα τώρα. Εγώ είπα ναι. Καταρχάς, ο Μπούζο δεν ξέρει ποια είναι και η τζεμπιλική. Σωστά. Αυτά σε αυτά. Ενώ ο Νίκος, ο Βασίλης την Κετσλέρ την είχε στα πόδια του μεγάλου. Πλάκα με κάνεις. Ο πρώτο έγραφα στοίχημα. Στοίχημα έγραφε. Στην Μακεδονία. Το 99-2000 Φιλανδία. Φιλανδία. Ο Τούρκου και ο Τάμπερ και ο Λάχτη είναι. Ο Βασίλης ο Τάμπερ έβγαινε στο ραδιόφωνο με ψευδόνιμο. Ο Βασίλης ο Τάμπερ. Δεν θα αντέξει πάνω από δύο χρόνια, παιδιά, δεν θα σταματήσω το ραδιόφωνο. Το πρωί εδώ θα με ακούτε και μάλιστα. Ακούτε, για να δώσουμε σιγά σιγά στίγμα για το νέο πρόγραμμα του ραδιοφώνου και τι θα γίνεται αυτήν την ώρα, περίπου αυτή την ώρα. Ναι, ναι, γιατί θα αλλάξουν όλα. Θα υπάρξει μια μετακύληση στο πρόγραμμα για όσοι μας ακούτε. Ο Νίκος κατεβαίνει 8 με 11 το πρωί μαζί με τον Κωστό Ραπτόπουλο σε ένα πολύ δυνατό τριώρο. Τριωράκι, ναι. Και είναι σε μια πολύ ζουμερή ώρα, έτσι, με αποτέλεσμα όλα τα υπόλοιπα να μετακυληθούν μια ώρα μετά. Δηλαδή, 8-11 ο Νίκος με τον Κωστή. 11-1 Πάγκο Ζαΐρης, 1-3 τα Ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Μπράβο.
3-5 Γρηγόρης με Κωστή. Εδώ τώρα αρχίζουν οι δυσκολίες του Θανάση. Μπράβο. Αυτός είχε συνηθίσει, πάπα ανέβαζε φέτες, μιλήσε Βλαχόπουλε Πετρωτέ και τελειώσαμε. Τώρα δεύτερη ώρα οι άλλοι θα ανοίγουν γραμμές. Ταλαιπωρία. Με το που θα έρθει κατευθείαν τον βάζω να κολυμπήσει στα βαθιά τον άνθρωπο. Όχι σιγά σιγά να πάει στη δουλειά του, τσουκουτσούκα κάνει το τσιγαράκι του, να φτιάξει τον καφέ του, απλώς τα πόδια του, να πάρει κανένα δύο τηλέφωνα. Τώρα τον βάζω κατευθείαν να δουλεύει. Έτσι. Δηλαδή εγώ αυτόν λυπάμαι, τον απέναντι. Σωστό. Και μετά, πάμε λίγο εδώ. Τι 5 θα με 7 5 έρχεται με 7. Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος με την Τάνια Δήμου και τον Κωνσταντίνο τον Πετρωτό. Μπράβο. Όπου κάνουν μια σκούπα στην ενημέρωση, ναι, και μπαίνουν σε μια διαδικασία να δώσουν ένα από τα. Δεν θα πω τελευταία στιγμάτα, γιατί και εμείς μετά θα ασχοληθούμε με αυτό. Βέβαια, ναι. 5 με 7 λοιπόν Βασίλης Βλαχόπουλος με Κώστα Πετρωτό και Τάνια Δήμου. 7-9. Για πάμε τώρα εδώ να δούμε. Το day after, τι, πώς και γιατί, να αλλιεύσω κι εγώ κάποια μαντάτα, κάποια θέματα που έχετε ετοιμάσει εδώ με τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι το πρωί. Ο Άρης ο Παναγιωτήδης, έτσι, ναι. Έρχεται το βράδυ, θα είμαστε μαζί, 7 με 9, με την εκπομπή Τι έκανες. Τι έκανες. Σωστό. Η οποία θα είναι. Ζημιάρχη ακούγεται η ποικίλη ύλη. Ναι. Θα μπορούσε να είναι το τι έκανες. Δηλαδή, όπως βάζει ένα γκολ κάποιος, τι έκανε. Ξέρω, μωρών. Ή παραδείγματος χάρη θα μπορούσε να είναι και ένα τηλέφωνο από τον Παύλο τον Ανδρέα που. Τι κάνατε πάλι, ρε, μπράβο. Ναι, ναι, μπράβο. Μπράβο. Ναι. Το τι έκανε είναι μια καθημερινή φράση, mm-hmm, την οποία την έχουμε πάρα πολύ στη ζωή μας. Εγώ τη λέω συνέδωση Λορέν αυτή. Μπράβο. Τι έκανε, Λορέν. Μπράβο. Τι έκανε. Για να βάλει κανένα κόλλο Ζήφκοβιτς περίεργο. Ναι, τι κάνει, ρε Θεούλη. Ναι, σωστό. Ναι, μπράβο, μπράβο. Άρα θα είστε λίγο απ' όλα. Και επειδή και ο Άρης είναι και λίγο πιο πολιτικοποιημένος, θα έχει και σουσού και τέτοιο, έτσι. Θα έχει και κοινωνικοπολιτικοποιημένο. Ναι, θα έχει αθλητικά, ναι, θα έχει κουβεντολό, δηλαδή δεν θα φύγουμε από το κομμάτι το αθλητικό. Mm-hmm. Θα είναι μια σχολιαστική εκπομπή. Ωραία. Την οποία θα απευθύνεται στον κόσμο, γιατί εσύ τι έκανες. Το έχει πει και πολύ μεγάλη Άτζελα Δημητρίου. Εσύ αλλά τι έκανες να με κρατήσεις. Είναι σχολείο από μόνη του. Σωστό. Είναι σχολείο. Και θα είναι μια εκπομπή η οποία θα έχει ενότητες. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον κόσμο πολύ στο παιχνίδι αυτό. Mm-hmm. Με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι και έξω στον δρόμο και θα επικοινωνούν με την εκπομπή. Ωραίο. Θα το βάλουμε δηλαδή και στοιχηματικό. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει διάθεση. Γιατί mm-hmm. είναι μια ώρα στην οποία πολλοί κόσμοι θα μπει στο μοτίβο να παίξει στοίχημα. Και θα μπορέσουμε να κάνουμε βέβαια και θα είστε ουσιαστικά σε μια ώρα όπου θα είναι ο προθάλαμος των αγώνων του Champions League, του Europa League, του Conference League. Έτσι ακριβώς. Το να μετρήσω εδώ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Ναι, είναι πολύ κομβική ώρα το 7-9, έτσι. Σωστό, σωστό. Και μετά. Και... ναι, τι άλλο, πες μας. Και επίσης, όπως λέει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ναι, από εκεί ήταν η πρώτη έμπνευση. Το τι έκαμες. Τι έκαμε. Είμαι το γνωστό βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από εκεί ήταν, Κωνσταντίνε μου, και χαίρομαι που είσαι στο μοτίβο το δικό μας. Επίσης μου λένε ότι ώρα έχεις να πιεις τσίπουρο το μεσημέρι. Εγώ ή εσύ? Όχι, μάλλον για το. Α, για το νωρίτερα. Ναι, θα γίνει χαμός εδώ, παιδιά. Θα γίνει οπότε χαμός. Η εκπομπή θα είναι άρα εγώ πιο χαλαρή. Θα σας ακούω κάποιες μέρες, ναι, όταν θα πάω τον Αχιλλέα, ας πούμε, να παίξει μπάλα στον Αχιλλέα 3-3. Μπράβο. Θα έχω τα ακουστικά και θα ακούω τι έκανες. Σωστό. Να μαθαίνω και εγώ τι σωστό, γίνεται. Έτσι. Κάποιες μέρες. Γιατί κάποιες μπορεί να πάω γυμναστήριο. Ναι. Κάποιες μπορεί να κάνω και εγώ κάτι άλλο, ας πούμε, έτσι. Είναι όλα, ναι, ξεκινάνε, γιατί είναι και ένα μότο. Είναι άλλο πράγμα το τι είπες και άλλο το τι έκανες. Ναι, μπορεί να λες πολλά και να μην κάνεις τίποτα από αυτά που λες. Ας πω το τι είπες, ακούγεται και φεύγει. Το τι έκανες μένει. Αυτό έχεις κάνει κάτι. Κάνει σωστό, κάτι. Σωστό, σωστό, σωστό. Το βλέπουμε. Το, ναι, τι έκανες. Να έχω και μια πρόταση. Και η τεχνική διευθύντρια ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή. Δεν θα προλάβουμε δυστυχώς. Παιδιά, δεν θα τον πάρετε όλοι τον Μιχάλη για να κάνετε εκπομπές τώρα. Δεν θα τον πάρετε όλοι, παιδιά. Λίγο κάπου όπα. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος Οδοβλέτογλου. Πριν τον Χρήστο Οδοβλέτογλου, απλά να πούμε μόνο ότι στο ποστάρισμα σήμερα στο Facebook δεν είπαμε και θα πιστέψουμε κανονικά σε ροή εκπομπής. Δεν θέλω. Ναι, ναι, ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Εδώ θα είμαστε, δεν φεύγουμε, ούτε φεύγω από το ραδιόφωνο, ούτε τίποτα προσωπικό. Απλά θα μεταφερθούμε μόνο στην πρωινή ζώνη. Λοιπόν, έχουμε μια συλλεκτική φωτογραφία με τον Ρινό και τη καρδιά του. Ναι. Έτσι, ένα μπιτσόμπαρο που είναι αυτή η φωτογραφία. Στο Πασίρ. Μπράβο, ναι, που ήταν και εδώ στα φιλαράκια μας. Από κάτω στέλνετε καλησπέρες, σχόλια, κραξίματα, ό,τι θέλετε στο Last Dance για την εκπομπή. Σωστό. Απνευστεί. Απνευστεί. Έτσι, χωρίς ανάσα. Φύγαμε, έρχεται.
Ξυπνήστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου για μία ακόμη εβδομάδα συνεχίζεται το χαμός των jackpots. Τα slot machines γίνονται πλέον πιο συναρπαστικά, καθώς όσο προχωράει το παιχνίδι, τόσο αυξάνεται το ποσό του jackpot που είναι διαθέσιμο για πολλούς τυχερούς καθημερινά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο ποσό που μοίρασαν την προηγούμενη εβδομάδα. Τα slot jackpots του Regency Casino που έσκασαν την προηγούμενη εβδομάδα μοίρασαν 1.370.500 ευρώ. Όλοι πλέον αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο jackpot και ποιος θα το κερδίσει. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να σας δώσουμε την εικόνα της τελευταίας στιγμής. Δώστε προσοχή, καθώς τα τρία μεγαλύτερα jackpot των slot machines που ετοιμάζονται να σκάσουν είναι το Dollar Storm με 123.850 ευρώ, ακολουθεί το Dragon Cash με 57.900 ευρώ και τέλος το Jinjin Bao Xi με 47.300 ευρώ. Μόνο αυτά τα τρία θα δώσουν συνολικά κέρδη πάνω από 229.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Αντιλαμβάνεστε γιατί ποσό μιλάμε συνολικά και σκεφτείτε ότι είναι μόνο τρία από τα δεκάδες jackpot που δίνονται σύντομα. Αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι αυτήν την ώρα στα slot machines του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Λένε ότι κανείς δεν γνωρίζει την τύχη του. Ποιος ξέρει ίσως να είσαι εσύ ο επόμενος μεγάλος τυχερός. Εμείς δεν ξεχνάμε ότι παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Μείνετε συντονισμένοι, καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Πάντοτε είχα ερωτήσεις και ερωτήσεις έχω και τώρα τελευταίες λοιπόν τρεις. Ποιος είναι ο φίλος ο Στιβάρας. Στιβάρας, έτσι. Εύχομαι στον καθένα το επόμενο βήμα να είναι το ίδιο πετυχημένο. Ναι. Ερώτηση νούμερο 1. Ενδεκάδα κουλ τι βλέπεις. 2. Λόβρεν καλά Χριστούγεννα για να δούμε. Και 3. Κόντρα στην πιο συζητημένη ομάδα της μεταγραφής στην Πανάθα που επένδυσε πολλά. Τι βλέπεις. Στοπ. Θα απαντήσει ο Νίκος. Θα ανοιχτούμε, απλά διαβάζουμε μερικά μηνυματάκια έτσι για τους φίλους. Ο φίλος ο Δημήτρης. Μα και Νικόλα, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είστε για μας εδώ έξω. Εγώ μόνο ένα ευχαριστώ για όσα κάνετε αυτά τα χρόνια που με κάνετε παρέα. Ευχαριστώ Δημήτρη Στουτγκάρδη. Συνεχίζουμε. Λέω φίλος ο Δημήτρης. Τα διαβάζω όλα, παιδιά, εφόσον έχετε στείλει. Κλείνει η σεζόν για ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Σας έχω συνδέσει πάρα πολύ με την επιστροφή μου από τη δουλειά λόγω ώρας. Έχετε φοβερή χημία. Θα μας λείψετε μετά του τζουμπρούτου σας. Ήσταν πολύ άμεση με το κοινό και μπράβο σας. Θα μας λείψετε. Καλή σεζόν και στους δύο. Λέει ο φίλος ο Θωμάς. Ο φίλος ο Διονύσης.
Καλησπέρα, παιδιά. Και τώρα λέει ποιο θα κράζουμε για τα ταξίδια και τις άδειες. Τον Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδης εδώ θα είναι απίκο το φιλαράκι. Δεν το κόβω να φεύγει ούτε μέχρι το περίπτωρο για τσιγάρα. Έχει ο Παναγιωτίδης, εντάξει, τώρα θα είναι και απόγευμα. Το πρωί θα, που με κάλυψε και αυτός αρκετές φορές. Είναι μια αλήθεια. Ναι, καλά, αλλά τώρα θα δυσκολεύει το θέμα. Βλέπω να έρχεται New Blood. Α, όχι. Okay. Γιατί θα δούμε, πάλι ναι. θα. Αν και θα ναι. βγαίνω εγώ από όπου και αν είμαι, αυτό είναι επίση συμφωνία. Έτσι, δηλαδή, όπου και αν πάμε θα βγούμε. Ναι. Όπως βγήκαμε και από την Ιρλανδία. Ξέρω. Έτσι, ναι. Ταπ, ταπ, ταπ. Ναι. Ναι. Καλησπέρα στο πιο δυνατό δίδυμο της χώρας. Μαζί σας περάσαμε πολύ όμορφα απογεύματα όλο αυτό το διάστημα. Θα μας λείψετε σαν δίδυμα, αλλά τι να κάνουμε. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, λέει ο Στέφανος. Ο Γιώργος στο ίδιο μήκος του κύματος. Θα σας ακούμε τουλάχιστον έστω και χωριστά. Σαρό χωρίς κούλο. Ναι. Θα τη ρουφάτε. 16 λεπτά διαφημίσεις, μπαίνεις σε εκπομπή και σε αγαπά και διαφήμιση στο καζίνο, τελειώνει αυτό και λες για το college. Και είναι παρά 10. Τι απάτη είστε, ρε. Ξέρω, ξέρω, σχολεία στο, δεν σας κράζουν άδικα. Λέει ο Νίκος, ο οποίος λέει την αλήθεια. Καταλαβαίνω την αλήθεια, αυτό και το διαβάζω. Νικόλα, ναι. Είπαμε, είμαστε λίγο πιεσμένοι με τα διαφημιστικά, αλλά εδώ τώρα είμαστε. Τώρα έχουμε μπει όμως στη ροή. Στη ροή, λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Το μήνυμα του Steve. Από το μήνυμα του Steve. Είπε για το Λόβρεν κάτι. Μπράβο. Και επειδή υποσχέθηκα και για τον Μπακαγιώκο να ψάξω να ρωτήσω, ο Μπακαγιώκο ναι. είναι πολύ ζωηρός στις προπονήσεις. Ναι. Εν τέλει. Ναι. Είναι okay. ζωηρός. Α, okay. Ναι, δεν είναι. Άρα τη ψήνει, αδιάφορος, δεν είναι χαλαρός. Δεν... Είναι ζωηρότατος στις προπονήσεις. Α, είναι. Ναι. Έπρεπε να το μάθουμε αυτό για να το μεταφέρουμε. Μεγάλη υπόθεση. Γιατί είναι ένα στοίχημα για σένα, Μπακαγιώκο. Πολύ. Και θα κρίνει πολλά για τη χρονιά. Όπως σας είχα πει για το Σορετήρε, εδώ είμαστε ναι, μαζί. Ναι, ναι, μαζί. Ότι κάνει παπάδες στην προπόνηση, ναι. κάνει μάγια και εμφανίσει στο χορτάρι ένα παίκτη που τελικά όντως. Θα πω ότι επίσης ο Τζόναθαν Γκόμες στα αριστερά, ο Πιτσιρίκος, εκπλήσει με αυτά που κάνει. Όντως εκπλήσει. Ναι. Και ότι ο Μπακαγιώκο δεν είναι ούτε ράθυμος, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Αν είναι... ήταν ράθυμος, θα είχαμε πρόβλημα, ναι, ρε κουλ. Ναι. Άμα αλλά... ήρθε δηλαδή τώρα και είχε πάρει και το Λουτσάσκι το τηλέφωνο και πίστεψε με. Καμία στροφή. Ήταν ράθυμος. Ναι. Θα ήταν ναι, τώρα για κυνηγητά. Ούτε βαρύς, ούτε. Είναι όπως τον φανταζόντουσαν για ένα παίκτη που θέλει να κάνει το restart. Ναι. Τα δίνει όλα. Θα πω την γνωστή ναι. ατάκα, οριακά εκνευριστική. Θα φανεί στο γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά ειδικά για το Σορετήρη και για τον Τζο Τζογκό. Ναι, Σορετήρη είδαμε ότι έχει πάρα πολύ καλά. Γιατί τον υποβάσουμε τον παιδί, τον υποτιμήσουμε. Είναι πολύ αέρινος και στις προπονήσεις και ο Τζόγκο σε τέτοιο. Α, είναι. Ναι, ναι, αυτό μα. Πολύ ταχύτητα, πολύ ένταση, σπιντάτος, ναι. ανεβάσματα. Βλέπουν καλά πράγματα. Καλό αυτό. Ναι, θα τα δούμε, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, λέει ο φίλος στο Στίβι, θέλεις. Ενδεκάδα κουλ, τι βλέπεις? Εύκολη είναι η ενδεκάδα του Πάουκ, είναι αστεία. Είναι πολύ εύκολη. Πολύ προβλέψη. Είναι. Ναι, δηλαδή είναι σαν να σε βάλω να κρυφτείς εσένα εδώ απ' έξω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα σε βρω αμέσως. Έτσι είναι και η δεκάδα του Πάουκ. Θα τη δώσουμε μετά όταν πιάσουμε. Μετά. Αλλά δηλαδή... την έχουμε γιατί ξέρουμε τον Λουτσέσκου. Όχι την έχουμε. Καλά, την έχουμε. Ναι. Ξέρουμε ότι δεν προτιμά να κάνει αλχημίες και να βάζει. Ναι, δεν θα ρισκάρει πράγματα. Και για τον Λόβρεν λέει καλά Χριστούγεννα. Όχι με τίποτα. Με τίποτα. Έχοντας γνώση και μαθαίνοντας, ψάχνοντας επίσης για τον Λόβρεν, ναι. τον κολλητό του Σαλάχ, ναι. έτσι, τον άνθρωπο που λιώνανε και φεύγαν τελευταίοι από το γυμναστήριο και κάνανε διαγωνισμό κοιλιακών. Ναι. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είναι αθλητής. Οκ, okay, καλό αυτό. Πολύ αθλητής. Ναι. Δεν έχει αφήσει ποτέ τον εαυτό του, δεν έχει τραυματιστεί. Για να μπει στα θέλω του Λουτσέσκου, ο οποίος με τους έμπειρους ναι. ως διαμαγείας θα πηγαίνει τέλεια κατευθείαν, γιατί ξέρουν αμέσως ναι. τι τους θέλει αυτούς. Ναι. Ναι, δεν χρειάζεται να τους πει ξανά το ίδιο, στο. το ίδιο. Θα τους το πει μια φορά, θα το καταλάβουν. Το εντυπώνουν. Εγώ το πιστεύω ότι ο Λόβρεν ναι. μετά τη διακοπή που έχουμε σε 20 μέρες περίπου ξανά, ναι, ναι. και σε εκεί Οκτωβρίου δεν έχουμε. Ναι, ναι, ναι. σωστό για τις εθνικές. Θα είναι και βασικός σε δεκάδα. Α, τι λες. Θα πάρει νωρίτερα κανένα δεκάλεπτο. Άρα Νοέμβρη. Όχι, Οκτώβριο. 15-20 Οκτωβρίου. Δηλαδή σε ένα μήνα υπολογίζω. Όχι καλά Χριστούγεννα που λέω. Ναι, 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 ναι. Να το κάνουμε σε χρόνο. Okay. Ναι. Και τρία κόντρα στην πιο πολύ συζητημένη ομάδα στις μεταγραφές στο Παναθηναϊκό. Τι βλέπεις, θα το πούμε στο προπό αυτά. Τώρα θα πούμε μετά στο προπό, ναι. Θα πούμε. Λέει ο φίλος που δώσε. Εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για. Να, ο φίλος ο Λεωνίδης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για εμάς που είμαστε έξω, είστε οικογένεια. Την αγάπη μας. Πολύ ωραία μηνύματα. Cool. Ναι, είναι πολύ ωραία τα μηνύματα. Πάρα και πολύ ωραία. Πρέπει μηνύματα. Να τα διαβάσω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν. Και ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, πολλές φορές βγαίνουν στα ραδιόφωνο οι ίδιοι και οι ίδιοι και στέλνουν μηνύματα, κράζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Αλλά ο πολύς ο κόσμος που πραγματικά μας ακούει είναι καλά, το και ήρθε αυτές τις μέρες κάτω και στην έκθεση. Ναι,
αυτά που εισπράττουμε είναι μυθικά. Τα συναισθήματα είναι ακραία. Η αγάπη που παίρνουμε είναι ασύλληπτη. Έτσι. Το να βγουν τώρα δύο-τρεις να μας κράξουν ή τρεις-τέσσερις που με ψευδόνυμα βγαίνουν και βρίζουν μέσα στα Facebook, να είχαμε ένα λέγμα. Είπαμε αυτά, δεν τα διαβάζουμε καν. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: σας άκουγα στο άρμεγμα. Α, ο άλλος μας λέει: ήσασταν η ώρα ηρωτελεστία, μου έκαναν την καφεδάρα μου κάθε απόγευμα. Έτσι. Και περίμενα ότι θα ανοίξουμε γραμμές, ίσως στο τέλος. Ναι. Λέω φίλος ο Περικλής. Σαρώ, καλησπέρα και κουλ. Ρώτα λίγο τον κουλ. Έμαθε κανέναν. Έμαθε ποιοι είναι οι ζωέ τη προπόνηση. Μάθαμε αν είναι κανένα χώμα. Δεν μπορεί να είναι κανένα χώμα στην προπόνηση με Λουτσέσκου, παιδιά. Δεν μπορεί να είναι κανένα χώμα, ναι. Δεν μπορεί. Το Καντουρί, δηλαδή τότε ήταν σε γρήγορο. Το Καντουρί, καλά, τραυματιζόταν. Το Καντουρί τραυματιζότανε. Ο Καντουρί είχε θέμα, εντάξει, αλλά δεν μπορεί να είσαι. Όποιο είναι νοχελικό με το, δεν πρόκειται να παίξει ποτέ. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, ο Νικόλα Τρίτη Γυμνασίου. Είμαι. Ναι, μισό. Είμαι καλησπέρα στο καλύτερο δίδυμο. Ευχαριστούμε πολύ τις εκπομπές. Ευχαριστώ όλοι. Θα ακούμε και το Σαρό στη συνέχεια. Καλή συνέχεια και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, εδώ Σαρό 7 με 9. Ναι. Βέβαια, το θυμίζουμε 7 με 9 πλέον. Ναι. Έτσι. Διδυμάρα με Άρη Παναγιωτίδη. Ναι, δεν χάνετε, παιδιά. Δεν χάνετε. Τα τρουφάτε. Τους έχω δει. Ναι. Έχω και άποψη. Έχουν τρομερή χημεία. Ναι, πιστεύω ότι τους έχω δει. Δεν το λέω έτσι. Ναι. Θα πούμε στο... υπάρχει πρώτη ύλη. Την έχω δει. Θα το δούμε να συμβαίνει. Ναι. Ωραίο σποτ να κλαδεύω στο κτήμα, να έχω δυνατό το ράδιο και να ακούσει ο περαστικός τσάλο τσάλο. Στο τσάλο θα βρούμε τον πελά μας, λέει Σαρώ, με το καλό καινούργια εκπομπή, παιδιά. Να είστε καλά για τους, και για τον κουλ και για μένα. Σας ευχαριστούμε φουλ. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει κουλ που πας με τέτοιο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους το δύο. Το πρωί 8 με 11, παιδιά, θα με φάτε στη μάπα 3 ώρες. Και άλλο, ρε φίλε. Ναι. Φτάνει. Να κάνω πεντάωρο. Πεντάωρο είναι too much, too much, 5 ώρες. Όχι. Έχουμε και σπίτια, έχουμε παιδιά, έχουμε και κοινωνικέ socializing να κάνουμε. Έχουμε πολλά, ναι. Έχω κάνει μηνύματα, έχει και από εκεί. Θες να έχω πολλά να κλείσετε με Πέγκη, τι θα ακούσω ακόμα. Το έχει ετοιμάσει ήδη ο Θανάσης πριν. Ναι, θα ακούσω ακόμα. Πέγκη Ζήνα, ναι. Κούλο Λόβρα θα πάρει θέση του βασικού, αυτό δεν το ξέρουμε του Κετζόρα. Μήπως. Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, okay. Εγώ λέω να πάμε αγάλε-αγάλε. Ναι, πάμε. Αν και η ώρα είναι 7 παρα 2 και είμαστε λίγο πριν το break το διαφημιστικό. Πού θες να πάμε, θες να πάμε. Να πάμε, ναι, για να μην αδικήσουμε κάτι. Κοίτα, όταν θα γυρίσουμε θα πάμε και σε προπό. Ναι, να μην αδικήσουμε κάτι. Τελευταίο μισάωρο το δώσουμε γραμμές, θεωρείς. Ναι, τελευταίο ημίωρο γραμμές, το άλλο ημιωράκι προπό και είμαστε μια χαρούλα νομίζω. Okay, okay. Είμαστε μια χαρούλα. Να πω απλά στο κομμάτι του Άρη ότι πάμε, ο Μόντσου μπήκε στο πρόγραμμα κανονικά, έκανε πλήρες πρόγραμμα. Ο Μάγιο κάνει ακόμα ατομικό. Mm-hmm. Το λέω εν όψη της μάχης της Κρήτης. Άρα ο Μόντσου θα παίξει, ο Μάγιο δεν ξέρουμε. Δεν ξέρω αν θα τον επιλέξει ο Μάτζιος. Παρασκευή ατομικό είναι δύσκολο. Ο οποίος ευχήθηκε και τα... Ναι, έκανε και δηλώσεις ο Μάτζιος. Ευχήθηκε και στο Γιαννάκη. Γενικά, παιδιά, όπως καταλάβατε, ο κόσμος είναι στο πλευρό του Γιάννη. Καλά κάνουν και δίνουν το στίγμα τους και δεν πρέπει να ξεχνιόνται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνονται και δημόσια και δυναμικά. Και καλά κάνουν και οι άνθρωποι όλων των ομάδων. Δήλωσε και ο Καραπαπάς έβγαλε. Ναι, όλους. Ανακοίνωσε, δεν το συζητάμε. Αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε. Πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, φίλοι. Μην ξεχνάμε τη ιδιότητά μας. Δεν είμαστε οπαδοί. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Έχουμε τις σχέσεις μας, τις ανθρώπινες. Επίσης, έχουμε και μια ομάδα που στηρίζουμε. Να καταλάβουμε όλοι ότι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος είναι άλλη ομάδα. Δεν το κάνει πιο μάγκανη ποιηθεί το αυτονόητο σε έναν άνθρωπο που είσαι αντιμετωπίζει. Μπράβο, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, βλέπω σε πάρα πολλούς να γράφουν κάτω από τέτοια πράγματα. Ευχές από ένα Παοξί. Ευχές από ένα Παναθηναϊκό. Ναι. Ναι. Δεν είναι λογικό αυτό, παιδιά. Ναι, δηλαδή, παιδιά. Το βασικό είναι να καταλάβει όλος ότι ξεκινάμε από το υπόβαθρο του ανθρώπινου. Ευχές από έναν άνθρωπο είναι. Δηλαδή, σε κάνει πιο. Μας έχει μπει στο μυαλό ότι το να ευχηθεί ένας από άλλη ομάδα είναι κάτι μεγάλο. Αυτό γίνεται γιατί η έχθρα των ομάδων έχει βάλει πολύ κόσμο απέναντι. Κακός όμως. Κακός. Η έχθρα, η αντιπαλότητα κρατάει ένα 90 λεπτό, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Έτσι, ή αν θέλετε, την εβδομάδα μπορούμε να κάνουμε σουσού, να γουστάρουμε, να τσιγκλίσουμε, να εντριγκάρουμε, να περάσουμε καλά. Το παιχνίδι, τέλος, γεια σας. Κέρδισε κάποιος, έχασε. Δεν θα αλλάξει εύκολα αυτό όμως τώρα. Ίσως η νέα γενιά σου το... βλέπω κάτι διαφορετικό να αλλάξει. Το βλέπω πολύ έντονα και είναι κάτι το οποίο μου δημιουργεί έτσι ένα τσιμματάκι, ένα ερωτηματικό ότι εσύ. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είσαι. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν να μπαίνει στη διαδικασία να από έναν τάδε από ένα. Ναι, γιατί το βλέπω. Δεν θα πούμε. Ωραία, φίλε, αυτό είναι Ολυμπιακό.
και είπε περαστικά να είναι καλά το παιδάκι μου. Δεν έχει, δεν έχει αξία. Είναι το ίδιο πράγμα. Διάλειμμα. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε με προπό να δούμε την αγωνιστική. Δεκάδες σουξουμούξου όλα μανταλάκια. Τελευταία μοιωράκι και γραμμούλες παρούλα μέχρι τις 8.
έχω κάνει και δεν με χαροποιούν, αλλά προς το παρόν βλέπω τη δυναμική ότι θα παλέψει για την παραμονή του. Θα μπει. Okay. Σωστό. Άσο το βλέπω. Άσο θα πάρεις. Ναι, άσο. Εγώ θα πάω ανάποδα εδώ. Περίεργο. Τι διπλό. Δηλαδή. Ντουμπλό. Ναι. Ντουμπλό Κομπότης. Ναι. Θα γίνει μαλλιοβράση δηλαδή το πρωτάθλημα. Κοίτα, θεωρώ ότι οι Σέρβες θα πέσουν. Α, το έχεις δεδομένο εσύ. Θεωρώ, δεν είναι παρτεμένο. Ναι. Θέλω. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Θεωρώ ότι οι Σέρβες θα πέσουν. Θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός. Βασικά είναι πολύ νωρίς για να γίνει μελέ, αλλά έχω την αίσθηση ότι. Ο Λεβαδιακός είναι καλύτερη ομάδα από τη Σέρβες. Okay. Έτσι όπως τον είδαμε και με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια καλή ομάδα ο Λεβαδιακός. Οι Σέρβες έδειξαν πολλά. Αν μπορούσαν να παίξουν στοιχηματικά, θα πήγαιναν στο γκολ-γκολ. Ναι. Θα πάω στο διπλό. Okay. Εγώ θα κρατήσω στο συγκεκριμένο παιχνίδι τον Άσο. Άρα είμαστε σίγουρα αντίθετοι εντελώς. Ούτε. Ναι. Ναι. Ωραία. Όσο φουπού πανετολικός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβγαλε άλλα 500 διαρκείες, λέει, γιατί δεν τους έφτασαν. Τα 23.500. Έχει δώσει πάρα πολλά. Και θα έχει πάνω από 25.000 το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα πάνε. Ο κόσμος έχει ξεκινήσει 3-3. Υπάρχει καλό κλίμα τέλος πάντων. Κορυφή είναι πατημένος και αυτός. Ναι, και αυτός έχει το απόλυτο τώρα και λογικά θα συνεχίσει σίγουρα αυτός να. Δεν σίγουρα μπορώ, ναι, αλλά λογικά θα κάνει και το 4-4. Δεν θα σπάσω ούτε εγώ εδώ. Δηλαδή. Άσο θα πω τον Ολυμπιακό. Είμαι περίεργος να δω λίγο το Μεντιλίμπρα γιατί τους είχε στα συντζήτα όλη αυτή την εβδομάδα. Δεν άσο θέλω χαλαρότητα και εσύ άσο. Εντάξει. Άσο τώρα ο άσος είναι πολύ χαμηλός βέβαια. Καλά, αλλά ναι, είπαμε ναι, εδώ προπό είναι. Είναι προπό. Ναι. Όφι Άρης. Όφι Άρης. Κούλσαρο, κούλσαρο. Α, εγώ λέω. Κούλσαρο, κούλσαρο. Εσύ κανονικά ναι. Έχουμε Σιδηρόπουλο. Εντάξει. Πρέπει να τελειώνει το αστείο με τις κάρτες με τον Άρη. Έχουμε Σιδηρόπουλο. Πρέπει να τελειώνει. Δεν είναι δυνατόν ο Άρης να έχει σε τρεις αγωνιστικές 13 κάρτες και μάλιστα, εδώ πολύ σημαντικό, σε μάτς όπου που είχε την κατοχή της μπάλας, τις Σέρβες δηλαδή, ναι. Είχε, που θεωρητικά όταν έχει κατοχή, οι άλλοι κάνουν φάουλ για να στην πάρουν. Καλά, για διαματηρίες θα έδωσε τα πιο πολλά. Ναι, και για πλάγιο. Και για πλάγιο και για τέτοια. Πράγματα ναι, αστεία, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν έχω και πλήρη εικόνα του Όφη, ο οποίος μου έκανε εντύπωση πως έβγαλε εύκολο διπλό μέσα στο Βόλο. Ναι. Οι προσθήκες τελευταίες σίγουρα το δυναμώνουν. Σωστό. Και για μένα, αν θες την άποψή μου, ο έκτος που ψάχνουμε, γιατί είπαμε πεντάδα είναι δεμένη, μάλλον είναι ο Όφη. Έτσι πως βλέπω το ρόστερ του. Και η χρηματιστηριακή του αξία μας το λέει πλέον αυτό. Ναι. Ότι έχει περάσει όλες τις άλλες ομάδες. Με το Μεξικανό που πήρε, ναι, με το ναι, Κούτα ναι, που ναι, πήρε. Ναι, ναι, ναι. Αχ, και ο Καρτάκιας εδώ τώρα λέει: εκεί θα γίνει χαμός με τις κάρτες. Έτσι δεν το συζητάμε. Θα πάρω ισοπαλία. Θα πάρω το Χ στο Ηράκλειο. Παρότι αν δεν είχα Σιδηρόπουλο, θα έπαιρνα διπλό. Θα πάρει ισοπαλία. Θα πάρει ισοπαλία γιατί. Θα έπαιρνα διπλό γιατί ο Άρης έχει και πολύ καλή παράδοση εκεί, έτσι. Ναι, πέρσι μας έκανε όλους όφη. Α, και έχασε ο Άρης πέρσι και. Ναι, οκ, okay, πριν πέρσι το περσινό. Το ξεκίνημα ήταν ναι, που μας είχε κάνει. Ναι, όλους μας πέρασε σουβλάκι. Χ θα πάρω σαν πρώτο σημείο. Χ2-1 βλέπω. Αλλά ναι. Εδώ είπαμε προπό, ούτε διπλές βάζουμε ούτε τίποτα. Για το στίχημα, πολλές κάρτες θα τα πούμε στο πετσό, έτσι. Διπλό. Θα ντούμπλο, πάρω εγώ, ναι. Ντούμπλο, ναι. Διπλό. Θεωρώ ότι ο Άρης, όπως είπες και εσύ, κάπου θα βγει. Έχει και απουσία λογικά καλή. Κοίταξε. Αν δεν προλάβει. Γιατί σήμερα, άμα κάνει ατομικό. Ο ναι. Μάγιο λες τώρα. Ναι, βέβαια. Ναι, σωστό. Λείπει ο Μάγιο. Ο Μόντσο έβγαλε full το πρόγραμμα που είναι παίξει, σημαντικό. Ναι. Δεν έχει, μια και είμαστε στον Άρη, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουν πάλι κάνει συζητήσεις με την Ομόνια. Το βλέπω. Πήγε Κύπρο, λέει τώρα. Ναι, θα δούμε. Το βλέπω να απομακρύνεται. Πίσω από τον Μάγιο, ποιος είναι? Ο Μοντόγια. Α, συμπαθητικός. Εντάξει, ναι, ναι. Μια χαρά. Δεν είναι. Δεν δηλαδή, έχει το κενό. Όχι, δεν είναι ότι θα παίξει κάποιο κατά συνθήκη. Okay, το Μοντόγια τον ακούω εγώ και έχει ναι. Κάνει παιχνίδια έχει, στα οποία. Είναι και καλά Μοντόγια. Ναι, και είναι, και είναι δεξιμπάκ ο άνθρωπος. Ναι, είναι δεξιμπάκ και το βλέπουμε πολλές φορές στα χάφρε, παιδί. Τον έχουμε δει αριστερό μπακ, τον έχουμε δει χάφ, τον έχουμε δει χίλια πράγματα. Δεξιμπάκ λοιπόν ο Μοντόγια. Μόντσο έχει βγάλει όλο το πρόγραμμα της προπόνησης. Προφανώς έχει βγάλει μια προπόνηση. Αν κάνει και αύριο έτσι δείξει κάποια. Νομίζω θα παίξει. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι θα κάνει αλλαγή και ο Μάτζιος. Βέβαια την άλλη εβδομάδα παίζει με τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε. Μια εβδομάδα έχει Άρης Ολυμπιακός. Ναι. Ο Ματσάβγα. Ματσάβγα περιοπής. Άρης Ολυμπιακός. Πλέον είναι φωτιά και λαύρα τα μάτς. Καλά, τι δεν είναι. Είναι φωτιά και λαύρα, ναι. Κοίταξε, θα πάω στο διπλό. Διπλό. Εντάξει, είπαμε. Ένα σημείο κρατάμε και εγώ σου είπα Χ2 άσο βλέπω κατά ναι. Σειρά. Γιατί δεν έχω και πλήρη εικόνα του Όφη, ο οποίος θα έχει την έδρα, δεν θα έχει μετακίνηση οπαδών εδώ. Θα έχει αυτό τον ενθουσιασμό. Θα δούμε. Πάω ο Παναθηναϊκός που λέει ο ταπεινός Αρούλης. Ναι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός
για τον Παναθηναϊκό είναι ένα πολύ περίεργο μάτσο συγκεκριμένο. Ότι αν χάσει από τον ΠΑΟΚ μπαίνει πάρα πολύ πίσω. Για την ακρίβεια θα είναι η βαθμολογία. Στο μείον 8 θα πάει. Ναι. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά το μείον 8 είναι μείον 8. Να κυνηγάς από το μείον 8 είναι δύσκολο. Ναι, και ομάδες που χάνουν δύσκολο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Μπράβο. Θεωρώ. Ή και ο Ολυμπιακός ότι... που θα έχει κάνει 4-4. Ότι δεν είναι δεμένος ακόμα ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ότι έρχεται στην Τούμπα για ένα μάτς πάρα πολύ υψηλή πίεση για τον ίδιο βαθμολογικά. Όπως επίσης εκτιμώ ότι με έναν πολύ κολοπετσαμένο Λουτσέσκου δύσκολο θα αποφύγει την ίδα. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον άσο του ΠΑΟΚ. Άσο βλέπεις, ε. Είναι πολύ χαμηλά σαν απόδοση. Ανέβηκε τώρα, είναι normal. Κοίτα, στο 1,92 πώς είναι. Τώρα πλησιάζει το δίφραγκο. Εντάξει, στο δίφραγκο το συζητάς. Εκεί, οκ. Okay. Το 1,70 ήταν λάθος. Είναι νομίζω ένα μάτς το οποίο ο Παναθηναϊκός... Αν δεν πατήσει καλά, έχει κάνει πολλές γκέλες, θα έχει προβλήματα. Έχει κάνει πολλές γκέλες ήδη ο Παναθηναϊκός. Ναι, στα μεγάλα, τώρα, αν μπορέσει και σε ένα μεγάλο μάτσο όπως αυτό, όπως έκανε με τη Λάντσκ που κέρδισε, αν επίσης ένα μεγάλο μάτσο με τον ΠΑΟΚ, βέβαια, θα και διαβάσω. Με τη Λάντσ... θα τον έχω, ναι, με τη Λάντσκ ήταν. Έφαγε κάτι φορά. Ήταν ψιλομαγική εικόνα έτσι, το μάτσο. Συμφωνώ, εγώ τους τα έλεγα. Ήταν ψιλομαγική εικόνα. Δηλαδή, ακόμα και με τη Λάντσκ που ο Παναθηναϊκός έκανε το παιχνίδι του, ας το πούμε έτσι. Το παιχνίδι δεν ήταν για 2-0. Όχι. Γιατί έχει χάσει και πέναλτι η Λαντς. Πέναλτι, τετατέ. Νομίζω γραμμές, ότι μεσοεπιθετικά είναι πολύ πλήρης ομάδα ο Παναθηναϊκός. Είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να το αφαιρέσω αυτό. Ίσα-ίσα είναι μια ομάδα η οποία επένδυσε πολλά με Πελίστρη, με Τετέ, με τις Παναγιά στα μάτια. Δεν έχει γίνει ακόμα ομάδα. Και στα ντέρμπι παίζει ρόλο να είσαι μια ομάδα. Δηλαδή ο Πάκος θα είναι ο Περσινός. Μπράβο, και τώρα θα σε πολλά σημεία. Όχι σε πολλά. Ο Περσινός. Ναι. Μπράβο. Άρα. Θα είναι ο Περσινός. Και τώρα πάμε να δώσουμε λίγο δεκάδες. Ναι, άσο τον βλέπω. Εσύ βλέπεις άσο. Ναι. Κοτάρσκι. Ναι, Δομήνικος. Και Τζόρα Μιχαηλίδης. Ναι. Ο οποίος έπαιξε πάρα πολλά ντέρμπι στο τέλος. Σωστό. Ο Μιχαηλίδης, γιατί είχαμε και αλλαγές εκεί με τον Κουλιεράκη. Ναι, που έπαιξε και στο Βικελίδης. 100%. Ότο Μπάμπα, τον οποίο τον είδα σήμερα. Ναι. Ο Σδόευ Σβάμπ, μάλλον. Ότο Μπάμπα, ο Σδόευ Σβάμπ. Μάλλον. Εδώ κρατάμε μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος είχε παιχνίδι, ταξίδι. Χθες έκανε αποφόρτιση. Σήμερα προπόνηση, αύριο προπόνηση. Αλλά ο Λουτσέσκου, επειδή μας έχει μάθει πλέον πώς σκέφτεται. Ναι. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει με ο Σδόευ Σβάμπ. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Εκτός να του πει ο Καμαρά, είμαι κομπλέ. Με μια χαρά. Βάλε με, έχω βρει ρυθμό. Και να το πειράξει αυτό το τρίο. Λίγο βαρύ τον Σδόευ Σβάμπ. Εντάξει, έχω ανάλογα με τι θα παίξει και ο Παναθηναϊκός βέβαια. Αν παίξει με Αράου, αν παίξει με Μπακασέτα. Και με Μπακασέτα, και αυτή βαρύ. Αυτό δεν είναι βαρύ. Και ασήκωτη και αυτή. Συμφωνώ, ναι. Τι να πω, όχι. Μπροστά Τάισον Ζίβκοβιτς 100%. Κωνσταντέλιας 80% 20 Μουρκ. Βάζω και ένα 20% Μουρκ. Βλέπεις Μουρκ. Βάζω και ένα 20% Μουρκ εγώ για να είμαι σίγουρο. Το Μουρκ στο 10 δηλαδή. Ναι, και να το βάλω Κωνσταντέλια. Βάζω ένα 20% αλλά Κωνσταντέλιας λέω. Και μπροστά αντί του Μπράντον, ο οποίο είναι. Με τον Παναθηναϊκό έχει ξεσαλώνει. Πραγματικά ξεσαλώνει. Καλά, δεν το συζητά. Δεν θα παίξει ο Μπράντον, είναι και η απώλεια. Αναγκαστικά θα πάμε σε ένα δίλημα Τσάλοφ ή του Σιντάλη. Είναι πιο μπροστά ο Τσάλοφ. Πιο μπροστά αυτό, ο Τσάλοφ. Ναι, είναι πιο μπροστά ο Τσάλοφ. Αυτό ξέρουμε. Λοιπόν, θα δούμε. Σορετήρι ή Τάισο μετά από 20 μέρες απραξίας. Καλό ερώτημα. Καλό ερώτημα. Βασικά ο Τάισον όποτε παίζει δίνει άλλο boost στον ΠΑΟΚ. Θα το πω εγώ. Μπορεί ο μικρός να έχει πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, αλλά ο Τάισον είναι πάντα καταλυτικός στον ΠΑΟΚ όταν παίζει. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι θα τους δούμε και τους δύο κάποια στιγμή. Εννοώ ότι θα παίξει και ο ένας και ο άλλος. Ναι, δηλαδή, καλά, δεν το συζητάμε. Και να ξεκινήσει ο Τάισον δεν θα βγάλει 90 λεπτό. Μπορεί να τον βάλει ξέρω σε 75. Αν ξεκινήσει ο Σορετήρη, μπορεί στο 60 να βάλει τον Τάισον 30 λεπτά. Είναι πολυτέλεια να έχει τέτοιου παίχτε. Όπως και από την άλλη πλευρά, Ντεσπότοφ Ζίβκοβιτς. Ναι. Όποιος και να μπει, είναι φωτιά και λάβρα. Όποιος και να μπει, όποιος είναι σε καλύτερη μέρα. Όποιος είναι σε καλύτερη μέρα. Και εγώ άσο βλέπω σαν πρώτη επιλογή. Ναι. Στοιχηματικά βλέπω γκολ-γκολ. Παίζει για μένα πολύ και τοχή, αλλά αν κρατούσα σε ποσοστά 40, 50, 30, 20 θα έλεγα. Πώς? 50% άσο, 30% τοχή, 20% το διπλό. Νικητής για τον διαγωνισμό είναι ο κύριος Αλήρης Ανδρέας. Αλήρης. Αλήρης, θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, αλλά είναι Αλήρης Ανδρέας είναι ο νικητής του διαγωνισμού. Μπράβο, ρε, για Ανδρικό. Τον Παυλίδη σε καλή μεριά. Και πριν πάμε στο επόμενο, να πω ότι υπάρχει ανάγκη για αιμοδοσία. Αν μπορεί κάποιος να καταθέσει στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης αίμα με την αιτιολογία για τον ασθενή Χατζη Αυγουστόγλου Φανούλα, που νοσηλεύεται στο Διαβαλκανικό, η ασθενής έχει ομάδα αίματος Β θετικό. Χατζη Αυγουστόγλου Φανούλα στο Διαβαλκανικό, ομάδα αίματος Β.
Και πάμε. Αυτά είναι τα δύσκολα. Ναι, αυτά είναι τα δύσκολα, φίλε. Εμείς τώρα συζητάμε τα χαχαχούγα έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Αλλά η ζωή έχει πολλές δυσκολίες, πολλές ανηφόρες και εντάξει. Αυτά είναι τα δύσκολα, ναι. Και πάμε σε ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ εγώ επίσης την τυπική διαδικασία. Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε εδώ. Ναι. Δεν θα διαφωνήσουμε. Πριν πάμε όμως, απλά πριν πάμε, να πούμε ότι 7 με 15 Σεπτεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη ΔΕΘ, το πολυδιάστατο γεγονός επιχειρηματικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος με διεθνή ακτινοβολία. Φέτος η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals, αλλάζει την ενέργεια και σας περιμένει με ένα εντυπωσιακό περίπτερο με 3 stages, με live μουσική, μοναδικά δώρα και πολλά happenings. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για την ενέργεια του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αλλά θα έχετε και τη δυνατότητα να πάρετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, χορεύοντας πάνω στο εντυπωσιακό διαδραστικό Music Dance Floor, να δείτε την ενέργεια που και να μαζέψετε πόντους για τον μεγάλο διαγωνισμό και δώρο εισιτήρια για ταξίδι στο Λονδίνο με συναυλία της Dua Lipa για εσάς και την παρέα σας. Επισκεφτείτε το και νιώστε την ενέργεια να αλλάζει. Θα είναι ωραία μαντάτα, πάρα πολύ ωραία μαντάτα. Καλησπέρα και στον Κώστα και σε όλα τα παιδιά. Για Γιαννάκη έχουμε νέα. Για Γιαννάκη έχουμε πολύ καλά νέα. Δεν τα είπαμε εδώ στο ραδιόφωνο, τα είπαμε εκτός. Τα είπαμε και στο ραδιόφωνο. Α, είναι... τα είπαμε. Ναι, τα είπαμε. Απλά ναι. Μια χαρά είναι τα μαντάτα για τον Γιάννη. Σωστά, σωστά, Μιχάλη. Μπαίνει σε φάση τώρα από θεραπεία σιγά σιγά, 1-1,5 μήνα ακόμα σε Αμερική. Μετά θα τον έχουμε εδώ το Γιαννάκη μας να τον χαρούμε και να μας έρθει και ποδαράτος. Τελευταίο μάτς, ναι. ΑΕΚ Βόλος. Νομίζω. Εντάξει τώρα, cool. Ναι, θα το πάρει η ΑΕΚ το μάτς. Άκη ο Βόλος είναι μια ομάδα που τις έχει κάνει ζημιές διαχρονικά και μάλιστα συνέδρα της. Αλλά νομίζω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Φάνησε και πιερό λογικά. Άσο βλέπω. Ρε, άσο, τι άσο. Προπό είπαμε. Προπό. Ναι, επειδή είναι προπό τώρα να κάτσουμε. Άσο. Θα πετούσε τα λεφτά στο χείλα, δηλαδή εδώ. Όχι. Επειδή είναι προπό, ξανά άλλο τώρα τα γκολ. Απλά μπορεί να βάζω γκολ γκολ. Αυτό θα έπαιζα. Μπορεί να βάλει γκολ ο Βόλος, πιστεύω. Φύγαμε. Και επανερχόμαστε με γραμμές στο τελευταίο μισάωρο του Ρίκου Λιανού, την απογευματινή ζώνη. Έτσι, πάμε. Εντάξει, σταθερό. Κάποια στιγμή άκουγα τρομερά πράγματα πάλι, ναι, για το στοίχημα. Εντάξει, μετά το δυστυχώς είναι για μένα ο ύμνος. Α, όντως. Που έχει σύννεφα απόψε. Δεν μπορώ τα μάτια σου να δω. Ρούμπες πολλές. Εντάξει, τότε φίλε, μιλάμε για πέγγι ζήτα, τότε να είναι νο ένα. Ναι, ναι. Την έκανε εσύ, ναι, ναι, και έρχεται ακριβώς τώρα. Ακούγαμε κάθε μέρα πεκεζίνα. Την έχουμε κάνει και συνέντευξη. Έχει δώσει συνέντευξη μία φορά στη ζωή της, μου το είχε πει τότε. Ναι. Θα δώσω εσένα, γιατί πραγματικά αυτό που γίνεται, έρχομαι Θεσσαλονίκη και έρχονται, λέει, και μου λέει, είναι ένα στο ραδιόφωνο που, ναι, όλη μέρα, ναι. Και έδωσε συνέδριο στο Μέτοσπορ, υπάρχει, την έχω κρατημένη. Λέω ο φίλος ο Νίκος, ναι, άρεσε Ρετσίνα Πεγκιζίνα. Άρεσε Ρετσίνα Πεγκιζίνα. Νικόλας, ναι, Χατζής, φιλαράκι μας, ναι, DJ Μάγος. Δυνατός, Πάρα πολύ καλό. Ο Νίκος με λαμπρή καριέρα στο DJing.
Με λάβει και συνεχίζει ακόμα στα μάτια. Και να καλή αρχή και στην κοράκλα στη Σέρση, Νικόλα μου, την αγάπη μου, να πάνε όλα καλά. Όλα καλά στα παιδάκια, παιδιά, στην οικογένεια. Λοιπόν, 90-90-90. Πάμε, πάμε γραμμές να μιλήσουμε για Super League. Α πούμε και ένα γεια, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, δεν χανόμαστε. Όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δεν θέλω αντία και. Ναι. Αμπιεντό. Ξαναλέμε. Ναι. Πάμε. Πάμε. Ναι, ναι. Έλα, παιδιά. Καλό ο Λαϊκατζή μα, ρε. Αυτό που είδα στην τηλεόραση με συγκίνησε πάρα πολύ. Για να σε ακούσουμε, Λαϊκατζή. Υπάρχει ελπίδα πλέον για όλους. Οι Αριανοί, οι Ολυμπιακοί, όλοι οι φιλαθλοί. Για το Γιαννάκη. Βέβαια. Ναι, για το μικρό Γιαννάκη. Υπάρχει ελπίδα, φίλε. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ. Ναι, σωστό. Μπράβο σε όλους τους φιλάθλους, μπράβο σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στα δύσκολα ενωνόμαστε όλοι. Ναι, πέρα από ό,τι ομάδα είμαστε και τι λέμε και τι φωνάζουμε και τι κάνουμε και ξέρω εγώ, σε μια δύσκολη στιγμή βλέπω ότι όλος ο κόσμος, όλες οι ομάδες ενώνονται σε κάποιον, δίνουν θετική ενέργεια να γίνει ένα παιδί καλά. Μακάρι ο Γιαννάκης να είναι επίσης, γιατί είχαμε και ένα άλλο παιδάκι, ένα παλικάρι που έχασε ζωή του για αυτό, ναι, το θέμα. Μη, δεν είναι μακριά. Μακάρι ο Άλκης, μακάρι ο Γιαννάκης να μας βάλουν μυαλό ή να βάλουν το μυαλό στη θέση κάποιον που ξεφεύγει για τα οπαδικά. Καλά, δεν πρόκειται. Ξεφεύγει τα οπαδικά. Μακάρι. Ναι. Μακάρι. Να πούμε και ένα ποδοσφαιρικό. Ναι, να το πούμε ό,τι θέλεις. Αυτός ο Ραυτόπουλος με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Δηλαδή. Από τη μια μεριά λέει ο Μπακασέτας και ο Ιωαννίδης έπαιξαν 87 λεπτά, θα είναι κουρασμένοι. Από την άλλη μεριά το παίζει διπλό στο στήριγμα. Λαϊκατζή μου, δεν βγάζει άκρη με τον άνθρωπο. Τι δεν έχει καταλάβει. Δεν βγάζει άκρη. Θα το πάει όπως θέλει, το γυρίσει από εδώ. Φιλιά Λαϊκατζή, Θανάση μου, πάμε. Τώρα σε έχει καβαζωμένο για τη Δευτέρα. Άμα χάσα, πει ορίστε του κούρε. Άμα μπει, σα έδωσα διπλό. Τι δεν καταλαβαίνετε, βρε. Τόσα χρόνια. Ναι, μπρο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Να το είπα, Νάθα μου. Πού είσαι, Θανασάρα μου. Πού να είμαι. Λέω, άντε να πάρω, λέω, η τελευταία μέρα κιόλας. Να πάρεις, να σε ακούσουμε όλα τα παιδιά. Πάρει, ναι. Εντάξει, θα είναι εδώ ο Μιχάλης, θα είναι εδώ ο Άρης. Ναι, εγώ, ναι, το, ναι, πρωινά, ναι, δεν χανόμαστε. Εντάξει. Ένα πράγμα. Το έγραψε πριν και στα σχόλια. Λέω, ετοίμαζα το καφεδάκι, δεν γεννάω και από τη δουλειά για τις 5. Ετοίμαζα το καφεδάκι και έλεγα 2 ώρες να ακούσω τα παιδιά. Να χαλαρώσω, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Όπως το λες είναι. Ήταν σαν, πώς να το πω, παιδί μου, λες και κάνεις κάτι. Γεροτελεστία. Τελεσία, έτσι. Το αντιλαμβάνομαι. Λες, έρχομαι δουλειά, λίγο να χαλαρώσω, να ακούσω, να ξεφύγω, ναι, 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 λίγο, να ξεχάσω λίγο τη δουλειά, να πάω λίγο αλλού. Ήταν σαν παρέα κανονική. Ναι, ρε φίλε. Αυτό. Και όντως παρέα κανονική, γιατί σε έχουμε γνωρίσει και από κοντά, έχεις έρθει και στο καφενείο και είσαι φίλος μας, έτσι δεν το συζητάμε. Έτσι. Τώρα. Εντάξει. Αυτό και δεύτερον, μια γρήγορη δεκάδα πιστεύω για Παμάφα. Για πάμε λίγο, γιατί δεν είδα να τη ρισκάρω και λίγο πολύ την έχω, αλλά πάμε, ναι. Ντραγκόφσκι, εγώ γνώμη μου, ναι, και από αυτά που βλέπω. Ντραγκόφσκι, Γετβάη, Ίγκανσον, Μαξ, ακούγεται πολύ για το Μαξ, Μαξ και Κότσιρας. Λες να πάει Μαξ με Μαξ, όχι Max. Με ναι, Μλαντένοβιτς. Ναι. Ακούγεται πολύ. Okay. Δεν άκουσα. Κέντρο, για πρώτη φορά ακούγεται Αράο Μαξίμοβιτς. Ναι. Μπακασέτα στο 10. Πόρε βάρος. Πελίστρι. Πελίστρι και Ιωαννίδης. Αυτό ακούγεται. Έχει σύννεφα απόψη. Ο Ουναΐ, υπάρχει περίπτωση να το δούμε στην Τούμπα. Δύσκολα, γιατί χθες, αυτός ήρθε χθες από Μαρόκο. Πρώτη προπόνηση έκανε. Και αυτό είναι περίπτωση σαν το δικό μας από τον Γκόλι. Είναι που λένε ο Ουναΐ, να ξέρεις. Την αγάπη μας. Γεια σου, Ανάση μου, να σε καλά. Να σε καλά. Ναι, ναι. Next, please. Χαίρετε. Πολύ. Καλώς τον να. Πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα τα καρδάκια μου. Καλώς τη γρήπη που ήρθε εκεί κάτω με γλυκά, κύριος. Τις φούλες μου γλυκές που λέει και ο Σαρό. Σε έψαχνε, πού είναι ο Σαρό να τον κεράσω. Να, ναι. Εδώ μεταξύ το Χαϊβάνι, έφερα που έφερα στην έκθεση γλυκά. Πάρε για τους διαβητικούς που δεν έχουν ζάχαρη. Ρε, πού να τα ξέρεις, Γιώργο. Και τόσο... και τόσα που έκανες, ναι, μεγάλη υπόθεση. Τώρα έχω σκοπό να σας φέρω όλα τα μετάλλια μου, όλα τα κύπελά μου από την ποδηλασία. Αυτό Σιμονέτος... όποιος θέλει μπορεί να το κανονίσει, δεν χρειάζεται να πει ο διευθυντής ο κύριος Γιώργος Μπούζος. Κύριε Μπούζος, μπορούμε να το τακτοποιήσουμε και εμείς, κύριε διευθυντά. Μ' άρεσε, έχει πολύ ωραίο στυλάκι αθλητικό ο κύριος Μπούζος, ο διευθυντής σας. Γνωστό, ποδηλάτης. Χαρητήρια. Νομίζω ότι καβαλάει ποδήλατο. Πάλι καλά. Ναι, είναι υποδράτσιν. Να σας πω λίγο κάτι. Ναι, κλείσε με αυτό. Εκπομπή, αλλά δεν σας χάνουμε, ρε παιδιά. Όχι, δεν μας χάνετε. Όχι, αφού εμένα με ακούτε, θα με ακούτε το πρωί τρεις ώρες τώρα. Φτάνει. Δεν θα με φάτε στη μάπα, αν δεν έχετε. Μιχάλη, άκου. Εν τω μεταξύ, το πρωί σας ακούμε. Το βράδυ σας άνθρωποι, 400.
Μόνο από μένα 400. Α, είναι τα δελτία. Σαν τα ψηφοδέλτια. Ναι, ψηφοδέλτια. Όλη η οικογένεια. Γιώργο, την αγάπη μας, φιλιά, φιλιά, να προσέξει τον εαυτό σου. Φιλιά. Πάμε σε ένα ακόμα καψούρι. Πάμε σε ένα άλλο καψούρι. Θέλουμε Θουκυδίδη, λέει ο κόσμος. Ναι, θέλουμε καψούρι, ρε. Οπα. Καλό σου, παιδί. Έλα. Κουλιανέ. Έλα, ψυχούλα μου. Ξέρεις, θα λείψει το κοινό σου. Σωστό. Θέλω να σα ακούμε το πρωί για την απογευματινή ζώνη. Σωστό. Η απογευματινή ζώνη μένει γυμνή, θα έλεγα. Σωστό. Έλα, ρε, που μένει γυμνή τώρα, εδώ δύο μένει μέτρα παλικάρια. Τόπλες μένει. Τόπλες. Πάλι καλά που δεν μένει από κάτω γυμνή. Άμα μένει τόπλες, θα έρχομαι να τη βλέπω κι εγώ κιόλα. Θα έρχομαι να τη βλέπω. Πρόσεχε εσύ, γιατί θα σε λέει ο άλλο το πρωί μετά στην κουμπάρα, θα τα πω και τέτοια. Ναι, καλά, δεν λε και δεν τα λέει τώρα. Τι έχει ακούσει η κουμπάρα αυτή, η καημένη, από αυτά που λέει ο καταφαντασίαν παπατζή μα. Πρέπει να είσαι σοκαρισμένη. Έχω να τον κάνω τώρα που θα κάνετε τρίο εκπομπή. Έχω να τον περιλάβω. Α, περιλάβεις. Να τον περιλάβω. Να τα και περιλήψεις. Λοιπόν, την αγάπη μας, φιλιά και καλά. Καρτάς μου. Αντίο, μάγκες. Τα λέμε, αδερφούλη. Αβιεντό, αβιεντό. Πάμε σε ένα ακόμα τυχερό. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Πού είστε, ρε Αλάνια? Πώς είστε, ρε Σίκη? Είμαστε πέντε. Ναι. Είμαστε Χαλκιδικοί, είμαστε πίτα. Είπαμε να σε πάρουμε τηλέφωνο τελευταία εκπομπή. Καλά εξηγηθήκατε, ρε Αλάνια μου. Καλά εξηγηθήκατε. Καλά εξηγηθήκατε. Λοιπόν, είμαστε ένα παόκι, είμαστε δύο Παναθηναϊκοί και δύο Αριανοί. Έλα, ρε Σίκη. Τι ωραίο παρεάκι είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι, ναι. Θέλω ναι, σκορ ναι. Από όλους. Θέλω σκοράκι από όλους τώρα για το ντέρμπι την Κυριακή. Ναι. Ένα-δύο! Αυτό φαίνεται ο Πανάθας, ο Ιωαννίδης που ακούσε. Η Αριανό. Ναι, ναι, είμαστε δυνατοί. Δεν μασάμε. Δεν τρώμε πρόλογο από κανένα πέραν. Έλα. Δεν παρακαλώ, δώσε πολλά χαιρετίσματα στο Σαρό, γιατί είναι καψούρα. Εδώ είναι, πάρτον, δίπλα. Παλικάρια μου. Έλα, ρε γίγαντα. Έλα. Σαρό, είσαι λίγο φρουτό, είσαι καψούρα. Είσαι ωραία φρουτάκια. Ναι, ναι, είμαι καλό. Είμαι καλό. Μανάβη. Είσαι καψούρα, να ξέρει. Να είστε γέροι μάγκε να προσέχετε. Καλό δρόμο, προσοχή, προσοχή και τα λέμε Δευτέρα. Καλή συνέχεια, αλλά. Φιλιά, Λάνια μου. Αυτό είναι το παρεάκι. Φίλε, τα γουστάρω αυτά τα παρεάκια. Προσοχή μόνο, προσέχουμε. Ναι, ναι, μπράβο. Γιατί όλοι έχουν κάνει κάτι. Ναι, δεν χρειάζεται. Μπράβο. Αλλάξτε κάπου και μετά φύγετε. Πάμε. Εμπρός, ναι. Α. Οπα. Εγώ είμαι. Εσύ για βρή μου, εσύ. Ναι, ναι. Γεια. Γεια σου, ψυχή. Καλώς το να, εσύ ποιος είσαι τώρα, για θύμισέ μας. Εγώ είμαι ο Νικόλα. Καλά θυμάμαι που ήρθες από τη Φιλανδία, από πού μου ήρθες. Νορβηγία. Μια χαρά σε θυμάμαι. Μια χαρά σε θυμάμαι. Τι κάνεις? Καλά, θέλαμε να σου πάρουμε τηλέφωνο για την τελευταία σου εκπομπή. Μπράβο, για ναι, τώρα θα κάνω μόνο το πρωί, το απόγευμα θα είναι εδώ ο Μιχάλης όμως. Ναι. Ναι, εντάξει. Το σχολείο ξεκίνησε εκεί, εντάξει. Ναι. Α, ναι, ε. Τι τάξη πάμε φέτος, είπαμε? Τρίτη. Α, μεγάλωσες εσύ, ρε. Ναι. Έχεις γίνει θηρίο. Μεγάλωσες πολύ. Τι να κάνω, θα μεγαλώνω. Βέβαια, μεγαλώνουμε. Τι να κάνω, μικραίνω. Να μικραίνω, σωστά. Η Παοκάρα τι λέει, εντάξει. Καλά, ναι. Κερδίζουμε. Ναι. Βέβαια. Μπαμπάς, εντάξει, όλα καλά, οικογένεια. Ναι, όλα καλά, οικογένεια. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Να είστε γεροί όλοι. Να μου τους φιλείς όλους, την αγάπη μας. Γεια. Γεια σου, ψυχούλα μου, γεια σου. Ωραίος. Άνετος. Σωστό. Μάγκας. Πάμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Από Κιτερών, από Ξηροκρίνη. Γεια σου Νικόλα, γεια σου Τρεζεγγύη. Έλα ρε Ξαμάξ μου. Έλα ρε Ξαμάξ μου. Εντάξει, ναι. Μιλούσα πριν, υπήρχε και ένας Αντιξαμάξ έβγαινε. Ναι. Και βρεθήκαμε μετά από πολύ καιρό. Με τον Αντιξαμάξ. Ναι ρε φίλε. Εσύ είσαι καλά καταρχάς, θα ξεκινήσω από τα σοβαρά. Εγώ είμαι καλά. Εντάξει, είμαι καλά. Αυτό μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα. Γιατί όντως είσαι ένας από τους πρώτους ακροατές μου, έτσι, από 98 και 7. Έτσι. Θυμάμαι σαν τώρα να παίρνει τηλέφωνο και να λες. Ναι, στην ιστορία. Ναι. Πώς έχει βγει το Τρεζεγκέ, εγώ θυμάμαι. Έχω κάνει ένα μεγάλο λάθος. Έχω κάνει μια αγγέλα με τον Τρεζεγκέ και έμεινε ο Τρεζεγκέ. Ναι. Θες να την πει. Ναι. Ναι, είχε βγει, έδωσε σε δεκάδες. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε Τρεζεγκέ. Δεν υπήρχε Τρεζεγκέ μέσα στην δεκάδα. Ναι. Ωραία είναι αυτά, φίλε. Ναι. Αυτά είναι ωραία. Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, και ποιος είχε βγει τότε, Τεριακής. Ο Τεριακής, μπράβο. Τεριακής. Ο Γιώργος, τον οποίο τον έχουμε κανονικά στο Bet Show, εκεί κολόνα. Να σου πω κάτι. Ναι. Με το Σαρό τα στέλνω και τα φιλιά μου. Την αγάπη μου. Με το Σαρό ταιριάζει πολύ ο Γιώργος. Θα γίνει χαμός. Τεριακής. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Ναι. Δεν κάνει. Κάνει άλλα, μόνο στοίχημα τώρα. Το ξέρω και
Εντάξει, λείπει και αυτός. Γιατί έχει ατάκες φοβερές. Έχει μόνο στοίχημα εκεί. Κάνει τα βραδινά στο στοίχημα. Τον έχουμε στον Μπετσόου. Γράφει και σε μια εφημερίδα κάτω. Δαιμόνιος. Ναι, είναι φουλ του στοιχήματος ο Γιοργάρας. Χάρηκα που σ' άκουσα. Κι εγώ, Τρεζεχέ μου, πάντα καιρός να είσαι. Απλά αδερφέ κλείνοντας, ναι. Αν μπορεί να βρεις μια τετραδούλα τιμητική για τελευταία εκπομπή. Λοιπόν, γκολ γκολ άντε για σήμερα από τα έκατα του Μπετσόου. Έτσι, γκολ γκολ και over την Dortmund με τη Χάιντεχάιμ. Κρατάς ή όχι? Γκολ γκολ σκέτο, goal, goal, σκέτο τη Σεντετιέν με την με τη Λίλ. Με τη Λίλ που θα ναι. Άσο και over 1,5 την Πέτης. Φτάνει τώρα και άλλα δες. Φτάνει, ναι, ναι. Το κρατάς. Και over μισό την Dortmund, την Δίχοδο. Ναι, μια χαρά. Και over 1,5 γκολ τον Μπάουκ την Κυριακή και τελειώσαμε. Είναι το κορίτσι μας. Φιλιά, φιλιά. Βάλε ένα, ναι. Πιάσε 1,5. Α, τώρα ρε. Μην πω κάτι ατάκα στο λάδι, θα κλείσει. Μη, ξαμάξουμε, μη. Μια σε γεράκι μου, σε γεράκι μου. Φιλιά, πολλά. Καλή κουμπή. Το κρατάω, αυτό το κρατάω. Ναι. Ποιο? Τη φράση που είπες, το κρατάς. Ναι, το κρατάω, ναι. Πάμε, μπρος, ναι. Κάνα δυο ακόμα και, ναι. Και ακούσουμε και Πέγκιζίνα. Ναι. Να τα βάλουμε. Άντε ρε Στανάση. Δύο ακόμα και Πέγκιζίνα. Άντε, ναι. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Λοιπόν, Νίκο. Έλα, γόρι μου. Καλώς όνα. Έλα, Παουκάρα μου. Παουκάρα μου, όλα μας τα χαλάνε. Τι έγινε, τι έγινε, ποιος αγάζει. Τώρα, φίλε, ψάχναμε πέρυσι όλη τη χρονιά και στις μεταγραφές να βρούμε ένα δίδυμο καλό στα χαφ και τα λοιπά και μου λέει τώρα πάλι ξεκινήσει με Σβάμπιος Δοεφ. Ναι, γιατί ο Καμαρά ήρθε αργά, σου λέω. Δεν θα ξεκινάει συνήθως ο Σβάμπος Δοεφ. Με, ο Καμαρά θα είναι η βάση και θα αλλάζει με τους άλλους. Και βασικά σου πω κάτι. Αν είναι, όταν επιστρέψει και είναι 100% ο Μπακαγιώκο, θα είναι Καμαρά Μπακαγιώκο και θα είναι αλλαγή η άλλη. Τώρα εγώ σου λέω για αυτό το μάτς. Για αυτό το μάτς, ναι, εντάξει, έχουμε ειδικές συνθήκες. Ποιο είναι το πρόβλημα και δεν παίζει ο Καμαρά? Ήρθε χθες από την Αφρική. Έπαιξε δύο μάτσα αυτήν την εβδομάδα. Έπαιξε δύο μάτσα, αδερφέ. Χθες τη μέρα είχαμε, ρε φίλε. Πέμπτη. Πέμπτη. Και πότε είναι το μάτς? Κυριακή. Κυριακή. Και εσύ πιστεύεις ότι θα τρέχει λιγότερο από το ΣΒΑΠ και τον ΟΣΔΟΕΦ? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αλλά και επειδή... εγώ δεν νομίζω. Κοίταξε, είχε μάτς την Τρίτη. Θα σου πω, είχε Τρίτη μάτς. Πήρε αεροπλάνο, ήρθε Πέμπτη. Χθες δεν έκανε προπόνηση. Δεν ξέρω, θα τον δει. Άστο, αδικαιολόγητο είναι αυτό τώρα. Άστο, τώρα να τα μπαλώσουμε συνοχές ομάδες. Το μάτς είναι σημαντικότατο. Είναι. Γιατί ακόμα και χει να φέρεις, Νίκο, ακόμα και χει να φέρεις, τον έχεις πίσω σου 5 πόντους. Ξέρεις τι είναι 5 πόντοι. Ναι. Όπως θα είναι το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό είπε και ο Κούλο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό το μάτς, παρότι είμαστε στην τέταρτη μόλις αγωνιστική και θα έχουμε γκέλες. Φιλαράκι μας, τελεία, πάμε να σου προλάβουμε όλους. Πάμε, Θανάση. Τελευταίος για να ακούσουμε και λίγο Πέγκι, άντε. Ναι, ναι. Με τέτοιο κρύο! Δηλαδή, να σε πω κάτι. Ιδανικό φινάλι. Έλα, άντε. Με τέτοιο κρύο, το άκουσα και δεν το πίστεψα. Ο άλλος δεν σε σηκώνει τα τηλέφωνα πλέον, το ξέρεις, ε. Άντε, εντάξει, κοίτα, τη βρήκαμε την άκρια. Άλλο δεν θα σε πω. Ναι. Με τέτοιο κρύο δεν θα γουστάρουμε και μια ώρα για μας. Θανάση, φιλιά, φιλιά Τακί μου, την αγάπη. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, βέβαια. Μετά από 22 χρόνια ραδιόφωνο. Μάστα. Περίμενε το τελευταίο τηλέφωνο τον Βαραβά. Ναι. Βαραβά, φυτρώνει από παντού, εμφανίζεται από το πουθενά. Δηλαδή 22 χρόνια απογευματινή εκπομπή. Ναι, ρε φίλε. Το τελευταίο τηλέφωνο που είχε ο Νίκος Γκουλιανός ήταν το Βαραβά. Αυτό είναι το αγαπημένο με εμένα, βέβαια. Ο Βαραβά. Όχι το τραγούδι. Το δυστυχώ. Ναι. Δυστυχώ είναι η ώρα. Δυστυχώ ακόμα σ' αγαπώ. Ακόμα σ' αγαπώ. Να κλείσουμε. Ναι. Απογευματάκι εδώ. Σαρό θα ρουφάτε non-stop με Άρη Παναγιωτίδη. Και πρωί. Με ξεζουμίζετε εμένα το πρωί. Φτάνει. Μπεντουζαριστά. Ναι, μπεντούζανε. Έχουμε τίποτα άλλο να κλείσουμε ακόμα τάρα. Ναι, ρε, ύμνο. Δηλαδή έφευγε βράδυ με και πήγαινε Πέγγι. Ναι. Μάζευα τα λουλούδια, τα παίζει εκεί, ίσως εκεί και ξεκινούσε το πρόγραμμα με αυτό τότε. Ήταν δύο χρονιές που ξεκινούσε το δυστυχώς είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Μια χαρά είναι, φύγαμε. Ναι, έχουμε τίποτα να ψάλλουμε. Είμαστε κούκλοι με τα προφά μας, εμείς θα τα πούμε. Δευτέρα εδώ, το απόγευμα, 7 η ώρα, Σαρό, Άρης Παναγιωτίδης. Και πρωί 8 με 11, Νίκος Κουλιανός με 23 Απτόπουλο. Φιλιά!